Συ Κύριε πάγουσον ημών σήμερα δεωμένος σου υπέρ των μακαρίων ψυχών πάντων των και κοιμημένων και ειδήμων προγόνων. Τους χιλιάδες πόντιους νεκρούς της γενοκτονίας τίμησαν τα μέλη του Συλλόγου Ποντίων Βορείου Εύρου Οδηγενής. Στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων στην Ορεστιάδα τελέστηκε μνημόσυνο, ενώ έγινε και αναφορά στην περίοδο της γενοκτονίας. Το Δεκέμβριο του 1916 εκπονήθηκε από τους Τούρκους στρατηγούς Ενβέρ και Ταλάρ σχέδιο εκτοπισμού και εξόντωσης του άμαχου ελληνικού πληθυσμού του Πόντου που προέβλεπε άμεση εξόντωση μόνο των ανδρών των πόλεων από 16 έως 60 ετών και γενική εξορία όλων των ανδρών και γυναικοπαίδων των χωριών στα ενδότερα της Ανατολής με τελικό στόχο τη σφαγή και εξόντωση. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε κυρίως στις περιοχές της Σαμψούντας και της Πάφρας, οι οποίες πλήρωσαν το ακριβότερο τίμημα. Ένα Auschwitz εν ροή, σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βιέννης, κύριο Ενεπεκίδη. Το 1920, οι Έλληνες του Πόντου πίστευαν ότι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα έφερνε και οριστικό τέρμα στα δεινά τους, αλλά διαψεύστηκαν. Οι εκκλήσεις τους για να συμπεριληφθούν στο ελληνικό κράτος δεν εισακούστηκαν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος θεωρούσε ότι ο Πόντος ήταν πολύ απομακρυσμένος από τις υπόλοιπες ελληνικές περιοχές, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η υπεράσπισή του από τις τουρκικές επιδρομές. Σε αντάλλαγμα πρότεινε να προχωρήσουν οι Πόντοι στη δημιουργία μιας ομοσπονδίας με τους Αρμενίους. Και πράγματι, ο Αρχιεπίσκοπος Τραπεζούντας Χρύσανθος Φιλιππίδης και ο πρόεδρος των Αρμενίων Αλέξανδρος Χατισιάν υπέγραψαν τον Ιανουάριο του 1920 συμφωνία για τη δημιουργία από το αρμενικό κράτος. Όμως τον Νοέμβριο του ίδιου έτους ο αρμενικός στρατός ιτήθηκε στο Ερζερούμ από τις δυνάμεις του Κεμάρ με αποτέλεσμα να συνθηκολογήσουν οι Αρμένοι και να μείνουν οι Πόντιοι μόνοι τους. Οι Πόντιοι βγήκαν στα βουνά, πολέμησαν και τα σπίτια, τη θρησκεία, τη γλώσσα, πολέμησαν και την ταυτότητά τους. Ο αγώνας τους ήταν άνισος απέναντι στους Τούρκους, οι οποίοι εξοπλίζονταν συνεχώς από τους συμμάχους τους στο εξωτερικό. Η τρομοκρατία, τα εργατικά τάγματα, οι εξορίες, οι κρεμάλες, οι πυρπολήσεις των χωριών, οι βιασμοί, οι δολοφονίες, ανάγκασαν τους Έλληνες του Πόντου να ανέβουν στα βουνά, οργανώνοντας αντάρτικο για την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Τα θύματα της γενοκτονίας θα ήταν πολύ περισσότερα, αν δεν υπήρχε το επικό και κατάβλητο ποντιακό αντάρτικο. Στις πόλεις του Πόντου στείνονται τα διαβόητα έκτακτα δικαστήρια ανεξαρτησίας, που καταδικάζουν και εκτελούν την ηγεσία του ποντιακού ελληνισμού με αστήρικτες και γελίες κατηγορίες. Ο σκοπός ήταν, με τους εκτοπισμούς, τις λαιλασίες και τις πυρπολήσεις, να επιτύχουν την αλλίωση του εθνολογικού χαρακτήρα των ελληνικών περιοχών και να καταφέρουν ευκολότερα τον εκτουρκισμό εκείνων που θα απέμεναν. Στις 19 Μαΐου αποβιβάζεται ο Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα, οπότε αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας. Το κεμαλικό καθεστώς, πολύ πιο απάνθρωπο αυτή τη φορά, έδωσε τη χαριστική βολή στο ποντιακό ελληνισμό. Με τη βοήθεια μελών του Νεοτουρκικού Κομιτάτου, συγκροτεί μυστική οργάνωση, κηρύσσει το μίσος εναντίον των Ελλήνων και σχεδιάζει την ολοκλήρωση της εξόντωσης του ποντιακού ελληνισμού. Αυτό που δεν πέτυχε το σουλτανικό καθεστώς στους 5 αιώνες της τυραννικής διοίκησής του, το πέτυχε μέσα σε λίγα χρόνια ο Κεμά, ο οποίος εξόντωσε τον ελληνισμό του Πόντου και της Ιωνίας. Εκπρόσωποι ποντιακών συλλόγων και της αρμενικής κοινότητας Ορεστιάδας κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη των 353.000 νεκρών και των χιλιάδων εκτοπισμένων ποντίων.